Στην κατσούλα. Κατσούλα είναι η σπηλιά, η καλύβα, η σκεπή, η στέγη που θα έχει η νύφη στο σπίτι των πεθερικών της. Είναι φτιαγμένη από κόκκινο μάλινο υφαντό ύφασμα και ραμμένη σε κυλινδρικό σχήμα. Αρχικά ήταν πολύ ψηλή, με την πάροδο των ετών γίνεται σχετικά κοντή. Στο ανώτερο άκρο της στολίζεται περιμετρικά με χρυσογάιτανο και ακολουθούν τα χρωματιστά γαϊτάνια στα χρώματα της βλάσκας, της μαντήλας δηλαδή. Στο μπροστινό κεντρικό μέρος ράβονται 6 νομίσματα χρυσά και στο κάτω μέρος μια ντούμπλα που κρέμεται στο μέτωπο. Χάντρες περασμένες σε κλωστή ράβονται πάνω από το πρώτο χρυσό νόμισμα, πέφτουν δεξιά και αριστερά των νομισμάτων και διακοσμούν την κατσούλα, την οποία συγκρατούν 1, 2 ή 3 μαγούρια που περνούν κάτω από το σαγόνι και τα 2 άκρα τους στερεώνονται στην κορυφή της κατσούλας. Μαγούρι είναι μια στενή ζωνίτσα πλεγμένη με χάντρες σε διάφορα γεωμετρικά σχέδια και έχει μήκος 50 με 60 εκατοστά. Η βλάσκα, η μαντήλα δηλαδή, μάλινη ή βαμβακερή σε διάφορα χρώματα, είναι τετράγωνη
Έχει σταμποτά λουλούδια στις τέσσερις πλευρές της και είναι στολισμένη με χάντρες και πουλιες στο τελείωμα της κάθε πλευράς. Διπλωμένη ώστε να σχηματίζεται τρίγωνο, την στερεών πάνω στην κατσούλα με μεγάλες καρφίτσες με χάντρινο κεφάλι. Και ακολουθεί το δέσιμο. Στη συνέχεια στολίζουν τον κεφαλόδεσμο στο πλάι του κεφαλιού με τζουτζούφια, τα οποία είναι πλεγμένα με χρωματιστές χάντρες. Τοποθετούν μεταλλικά στολίδια, χρυσά ή ασημένια, για να είναι η νύφη γερή και δυνατή και να αποτραπεί το κακό. Την στολίζουν με σαρμπούσκι, πυρπιντίκ, με χάντρες περασμένες σε σύρμα, ώστε να δημιουργούν διάφορα σχέδια. Έτσι η διακόσμηση γίνεται μεγαλύτερη και πλουσιότερη. Ο στολισμός είναι ανάλογος του γούστου και της οικονομικής κατάστασης της νύφης. Ο κεφαλόδεσμος αυτός είναι η σφραγίδα μας, είναι η υπογραφή μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Θα μιλήσουμε για το κατσούλι του Ρουμπλουκιού. Είναι ο γυναικείος νηφιάρικος κεφαλόδεσμος στον κάμπο της Συμμαθίας. Το Ρουμπλούκι είναι μια παιδινή περιοχή που απαρτίζεται από περίπου 45 χωριά. Μέχρι τη δεκαετία του 60 οι γυναίκες φορούσαν, αρκετές γυναίκες ακόμη, φορούσαν κατσούλια. Γάμοι όμως, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30, λίγο πριν τον πόλεμο του 40, έπαψαν να γίνονται γάμοι στην περιοχή όπου οι γυναίκες γινόταν νύφες φορώντας κατσούλια. Από τον κεφαλόδεσμο στο Ρουμπλούκι καταλαβαίνανε παλιότερα τα πάντα. Σε ποια ηλικιακή κατάσταση βρίσκεται, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται, σε ποια κοινωνική θέση ανήκει, αν είναι πλούσια, αν είναι φτωχή, αν έχει παντρευτεί πλούσιο ή αν προέρχεται από φτωχή οικογένεια, τα πάντα. Όσο ήταν ελεύθερες οι κοπέλες, μικρές, 8, 10, 12 χρονών, φορούσαν με φορεσιά, αλλά στο κεφάλι δεν φορούσαν τίποτα. Είχαν ένα χτένισμα ή πλεξούδες, κοτσίδες. Όταν γινόταν η γυναίκα, 13-14 χρονών, δήλωνε στην τοπική κοινωνία με τον κεφαλόδεσμο που θα φορούσε, το λεγόμενο τσεπέρι, όχι ένα απλό μαντήλι που έχει επικρατήσει να γνωρίζουμε ως τσεπέρι. Τύλιγε τις κοτσίδες της γύρω στο κεφάλι, άφηνε κάποιες φράντζες, τα περτσούνια ή τις περτσές και τα τσουλούφια γύρω από τα αυτή και έβαζε μία κορδέλα κατά το λαιμό και δύο μαντήλια στο κεφάλι τυλιγμένα γύρω-γύρω. Αυτό ήταν το λεγόμενο τσεπέρι. Έτσι δήλωνε η ελεύθερη κοπέλα στην τοπική κοινωνία ότι έχει εισέλθει σε ηλικία γάμου και δέχεται πλέον προξενιά. Αν προερχόταν από πλούσιο πατέρα, από σπίτι, από νοικοκυρόσπιτο και είχε την οικονομική δυνατότητα ο πατέρας της, της αγόρασε ένα μαγλικοτάρι. Ένα κόσμημα με διάφορες αλυσίδες που φοριόταν πάντα στο πλάι του κεφαλιού. Ανάλογα τώρα με τις πόσες αλυσίδες είχε το κόσμημα, φαινόταν πόσο πλούσιος ήταν ο πατέρας. Αν ήταν αρκετά πλούσιος, το μαγλικοτάρι θα είχε και μία καρφίτσα εδώ στο πλάι με πέντε πέτρες ή με διάφορα ελαφάκια ή κάτι άλλο πουλάκι. Για πρώτη φορά η γυναίκα θα φορούσε το λεγόμενο κατσούλι, που είναι ο χαρακτηριστικός κεφαλόδεσμος του Ρουμπλουκιού, την ημέρα του γάμου της. Το κατσούλι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα στρόγγυλο μαξιλαράκι που φτιάχνεται από μία νεροϊτιά ή από διάφορους άλλους θάνους της περιοχής. Το λυγίζανε, έκανε ένα σχήμα ενός μεγάλου αυγού, ράβανε ένα ύφασμα άσπρο γύρω-γύρω και μέσα βάζανε πρόβιο μαλλί. Στο κέντρο τοποθετούσαν και ένα κομμάτι πρόσφορου από τη λειτουργιά που πηγαίνουν στην εκκλησία. Και πιστεύουν ότι όσο θα ξεραθεί το ψωμί και θα είναι γερό, τόσο γερά δεμένο θα είναι το ζευγάρι μεταξύ τους. Το κατσούλι ήταν μια διαδικασία που δήλωνε την ταυτότητα της γυναίκας και την ταυτότητα της περιοχής. Το φορούσε στο κεφάλι, τύλιγε τις πλεξούδες γύρω-γύρω. Από πάνω έβαζαν ένα άλλο μαντήλι άσπρο τον ταρτμά, μετά ένα άλλο άσπρο μαντήλι, μετά ένα μαύρο μαντήλι με ένα κυροπάνι μέσα, σφίγγαν όλα αυτά γύρω από το κεφάλι και όσο ήταν η νύφη την ημέρα του γάμου και για 40 μέρες μέχρι να σαραντήσει η νύφη, στολιζόταν με τις φούντες. Πάνω από όλα αυτά έβαζε πολλές φουντίτσες ραμμένες μεταξύ τους, πάνω σε χρυσοκεντημένα υφάσματα και έκανε το σχήμα της περικεφαλαίας. Υπάρχει ένας μύθος στην περιοχή, κάποιοι λένε ότι είναι προφορική παράδοση, ότι στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου είχε γίνει μία μάχη και ο στρατός έλειπε στη μάχη. Λιγοστοί άντρες που φύλαγαν την περιοχή
δέχτηκαν επίθεση και όταν είδανε ότι οι δυνάμεις είναι αρκετές, άρχισαν να οπισθοχωρούν. Οι γυναίκες, βλέποντας ότι χάνεται η υπόθεση, ορμήξανε στη μάχη, βοηθήσανε τους λιγοστούς άντρες και διώξαν τον εχθρό. Λένε τώρα ότι όταν επέστρεψε ο βασιλιάς και είδε, έμαθε το γεγονός, πήρε τις περικεφαλές από τους άντρες και τις φόρεσε στις γυναίκες. Αυτές από τη μεγάλη χαρά και την τιμή τις στόλισαν με λουλούδια, γι' αυτό και οι ντόπιες γυναίκες εκεί της περιοχής κάθονται και λένε ότι ο κεφαλόδος μου, ο νηφιάτικος, κρατάει από πολύ πολύ παλιά. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά. Το μόνο που μπορούμε να που μας έχουν πει οι διευθύντες της εφορίας αρχαιοτήτων της Βεργίνας, ότι γύρω από κρανία γυναικών, επιφανών γυναικών της περιοχής, βρέθηκαν πολλά μεταλλικά αντικείμενα που αποδεικνύουν ότι υπήρχε κάποιος περίτεχνος κεφαλόδος. Όταν παντρευόταν λοιπόν μια γυναίκα, όσο φτωχός και να ήταν ο άντρας της, έπρεπε να της αγοράσει ένα μαυλικοντάρι, ένα κόσμα. Στο μέτρο που πλέον θα φορούσε το κόσμα του άντρα της, του πατέρα της, θα το έβαζε στο πίσω μέρος της κεφαλής. Άρα, αν παντρευόταν έναν που ήταν φτωχός και ξέπαιρνε ένα κόσμο με τέσσερις αλυσίδες και ο πατέρας της είχε αγοράσει ένα πλούσιο μαυλικοντάρι και τη βλέπαμε σε ένα σεριάνι, σε ένα μεσοχώρι, βλέπαν δηλαδή να φοράει ένα μικρό κόσμο πίσω και ένα πλούσιο με πολλές αλυσίδες πίσω, θα καταλαβαίνουν ότι παντρεύτηκε ένα φτωχό άντρα ή προέρχεται από πλούσιο πατέρα ή και το αντίθετο. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι από το ότι φορούσε στο κεφάλι καταλαβαίνανε τα πάντα. Είχε δικαίωμα να φοράει τις φούντες μέχρι να αποκτήσει ένα παιδί. Όχι κάθε μέρα, σε μια γιορτινή έξοδο, στην εκκλησία, σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι. Όταν αποκτούσε το πρώτο παιδί, πλέον δεν τις έπρεπαν οι φούντες. Έβαζε, έδαινε το κατσούλι, το στόλιζε με τα κοσμήματά της, με τα τσουράκια, τα μαγλικοτάρια, τις καρφίτσες, τις τρεμουντάνες. Σας αναφέρω μερικές από τις ορολογίες για τα στολίδια που έβαζε μια γυναίκα στον κεφαλόδεσμο. Οι γυναίκες του Ρουπλουκιού μπορεί να ήταν εξυπόλυτες όλη τη βδομάδα, μπορεί να ήταν μέσα στα χώματα, μέσα στις λάσπες, να θέριζαν μέσα στον υδρότα, αλλά μία φορά τη βδομάδα όταν θα πηγαίναν στην εκκλησία καθόταν με τις ώρες και ταιριάζονταν, στολίζονταν. Γι' αυτό και κατάλοιπα μέχρι και στις, πριν από κάποιες δεκαετίες οι γιαγιάδες καθόταν με τις ώρες και ταιριάζαν τα μαφέσια για να στολιστούν. Υπήρχε μεταξύ των γυναικών μία σε εισαγωγικά κόντρα για το ποια θα δέσει πιο ωραίο το κατσούλι. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν τα έτοιμα καπέλα που φοράνε τα χορευτικά. Τώρα, κάθε φορά που μία κοπέλα ήταν να χορέψει, πήγαινε στη γιαγιά της ή σε γιαγιάδες της γειτονιάς να της δέσουν το κατσούλι. Και κάθε μία έλεγε ότι το δικό μου το κατσούλι είναι καλύτερο από τις αλληνής. Προσπαθούσαν να τυλίξουν τις κοτσίδες με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό το στρόγγυλο, το κατσούλι που σας περιέγραψα, να το δέσουν όσο γίνεται πιο ψηλά και πιο πίσω. Εκείνη ήταν που ήξερε να δέσει περήφανα το κατσούλι. Και επόμενο και φυσικό ήταν με όλο αυτό το βάρος που είχαν οι γυναίκες στο κεφάλι να μην μπορούν να χορεύουν και να χοροπηδούν. Χορεύαν αργά, επιβλητικά. Περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωναν τα παιδιά, άρχισε η γυναίκα και αφαιρούσε. Ώσπου όταν έμενε χείρα, δεν της έπρεπε πλέον κατσούλι, φορούσε τη φορεσιά, αλλά φορούσε απλό μαύρο μαντίλι. Ένα για να τυλίγει τα μαλλιά και ένα δεύτερο για να τυλίγει όλο το υπόλοιπο κεφάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.